Αυτά που έβλεπε ο Άγιος Σεραφείμ είναι από τις προβλέψεις. Πρόβλεψε. Έλεγε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε Πάσχα, θα έχουμε μια γιορτή και θα έρθει κόσμος από πολύ μακριά. Τα οστά του μετά που γίνεται περιφορά τα βάζουν σε μια ξύλινη λάρνακα. Εδώ είναι το Ουσπένσκι, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκη. Εδώ είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο νεομάρτης, ο τσάρος, μαζί με την Τζαρίνα και είχε 4 κόρες. Δεν είχε διάδοχο ο Άγιος Νικόλαος, ο τσάρος. Πήγε τότε στην πηγή του Αγίου, λούζεται με τη γυναίκα του μέσα και μέσα σε ένα χρόνο γεννάει τον διάδοχο, τον Αλέξανδρο. Ο Άγιος όμως είχε προβλέψει ότι η χαρά του δεν θα κρατήσει πολύ για τον διάδοχο. Έτσι το παιδί αρρωσταίνει, παθαίνει αιμοφιλία, μια αρρώστια και αρχίζει να υποφέρει φρικτά πλέον από τους πόνους αυτό το παιδί. Αλλά αργότερα θα δούμε ότι όλη η οικογένεια δολοφονείται από τους Μπολσεβίκους και καίνε και τα οστά τους μάλιστα. Αυτή είναι η θαυματουργή πηγή του Αγίου, στην οποία ήρθαν και λούστηκαν και ο Τσάρος και αυτή η πέτρα που βλέπετε, τώρα δεν υπάρχει η πηγή, ήταν κάποτε υπήρχε η Αγία Πηγή, ναι, η Αγία Πηγή του Αγίου Σεραφείμ, αλλά οι Μπολσεβίκοι βάλανε τσιμέντα από πάνω και τα στρώσανε όλα για να σκεπάσουν να μην υπάρχει την Αγία Πηγή αυτή. Το αγίασμα αυτό, ναι, του Αγίου Σεραφείμ. Αλλά βλέπουμε ότι εμφανίζεται στη βόρεια πλευρά του δάσους του Σαρόφ. Однако вода никуда не делась. Как говорят старожилы, почти сразу Έτσι το 1992 ο Митрополитς Νικόλαος αγίασε το μέρος αυτό και το όνομασε ασημένια κλειδιά. Σερέμπλιανοι κλουτσί, ασημένια κλειδιά. Έτσι δίπλα χτίζουν ένα μικρό παρεκκλήσι και το πηγάδι το ονόμασαν Νόβα Σεραφίμσκι. Ναι, ήτανε καινούριο, διότι το άλλο το κλείσανε οι Μπολτσεβίκοι. Όπως αναφέρει η παράδοση, εκεί οι φύλακες είδαν ένα γέροντα να γυρνάει με μια άσπρη γενιάδα, άσπρα ρούχα φορούσε και με ένα μπαστούνι στα χέρια. Και το ρωτάνε οι φύλακες, τι θέλεις εσύ εδώ και από πού βρέθηκες, αλλά ο γέροντας δεν απάντησε. Μόνο χτύπησε 3 φορές με το ραβδί του και ξαφνικά από τα 3 σημεία πετάχτηκε το νερό το οποίο έτσι τον είχα δει με άσπρα ρούχα, με άσπρη γενιάδα. Το 1994 έτσι οι φύλακες άφηναν τον κόσμο να περνάει σε αυτά τα μέρη, ενώ παλιά απαγορευότανε. Είχαν περικυκλώσει γύρω-γύρω και ο κόσμος πήγαινε και έμπαινε μέσα. Το 1994 είχαν αλλάξει τη ροή του ποταμού και έτσι εκεί εμφανίστηκε μια τεχνική λιμνούλα
η οποία έγινε από αυτό το ποταμάκι το οποίο έτρεχε. Αυτή είναι η πέτρα στη θέση του πρώτου πηγαδιού που υπήρχε. Ονομάστηκε ο ναός τότε η πέτρα του ζωοδόχου πηγής της Πανηγύρης μας. Αυτός μας λέει την ιστορία ότι άρχισε το 1748 και το 1758 έγινε αγιασμός. Οι αγιογραφίες γινόντουσαν από τους μοναχούς που ήταν μοναχοί. Και κάποιος Σιμεών μοναχός ήταν ο αγιογράφος, ο οποίος έμεινε το όνομά του ονομαστό για τις ωραίες αγιογραφίες τις οποίες έκανε. Και θα μνημονεύεται και σε αυτόν τον κόσμο και στον αιώνιο. Το 1953 το ανατινάξανε τον ναό αυτόν και έμεινε η πετρούλα, μόνο αυτή η πετρούλα την οποία βλέπουμε. Το 1927 βγάλαν τα οστά του Αγίου από την ξύλινη τη Λάρνακα, την κάψανε τη Λάρνακα, αλλά τα οστά του δεν κάηκαν τα οστά, αλλά ευσεβείς χριστιανοί τα κρύψανε, τα φυλάξανε για να μην τα βρούνε οι Μπολτσεβίκοι. Κάψανε τα οστά, αλλά τα οστά δεν κάηκαν, κάηκε μόνο η Λάρνακα. Πήραν τα οστά οι χριστιανοί και τα κρύψανε. Тела вместе с гробами из святых могил складывались в общую кучу, и гробы, и тела. И вот что поразило детский взор человека, то, что тела этих людей были κάποια παιδιά τα οποία μεγάλωσαν αργότερα μας λέγανε πώς λαιλατούσαν τους τάφους οι Μπολτσεβίκοι, πώς των μοναχών και πατέρων της Μονής. Όταν ανοίγανε τις κάσες βλέπαν ολόκληρα σώματα άλλιωτα μέσα με το δέρμα τους κανονικά. Τα στεβιάσανε όλα σε μια στίβα και τα καίγανε μετά οι Μπολτσεβίκοι. Και αυτά τα παιδάκια, επειδή ήταν μικρά, δεν ξέρανε τι μυρωδιά, τι ευωδία έβγαινε από εκεί, γιατί μυρόβλιζε μέσα εκεί, μέσα στους τάφους αυτούς. Όταν μεγάλωσαν, τα είπαν όλα και καταγράφηκαν στα ιστορικά της Μονής. О том, что православная церковь верует, то, что Господь сохраняет нетленными мощи святых. Όλα τα οστά τα οποία βγάζανε, τα περισσότερα, τους έκανε εντύπωση των μικρών παιδιών που βλέπανε, γιατί ήταν ολόσωμα. Δεν είχαν λιώσει και ευωδιάζανε. Ήταν τα οστά των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι ασκητεύαν εκεί και οι οποίοι οι Μπολτσεβίκοι, το κόμμα των κομμουνιστών, τους κάψανε και τους λαιλατήσανε. Αυτά όλα τα είχε προβλέψει ο Άγιος Σεραφείμ. Έλεγε ότι στο Σάρος υπάρχουν αρκετοί Άγιοι, πολλοί Άγιοι. Είναι σαν τις κολόνες οι οποίες φτάνουν μέχρι τον ουρανό. Αλλά αυτά δεν θα υπάρχουν και δεν θα βρεθούν. Αυτός είναι ο Άγιος Μάρκος, ο μαθητής του Αγίου Σεραφείμ που είδαμε. Εσώθηκαν τα οστά του Αγίου και εσώθηκαν και του Αγίου. Να λοιπόν τώρα, εδώ βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι ρίξανε στη Χιροσίμα, στην Ιαπωνία, την ατομική βόμβα. Φοβερό πράγμα. Και έτσι μετά αρχίζουν και καταγράφουν πολλές πόλεις της Ρωσίας, οι οποίες έπρεπε να βομβαρδίσουν και εκείνες και τις πόλεις οι Αμερικανοί. Αυτά όλα είναι καταγραμμένα. Οι ονομασίες των πόλεων τις οποίες τα καίγανε. Εδώ
Έπρεπε, εδώ λέει ο πρόεδρος, ο Ρωμάν, ότι πρέπει να δείξουμε στην Αμερική η Ρωσία να δείξει τη γροθιά της. Όπως κάνει και ο σημερινός κύριος Πούτιν, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν θα σας αφήσω έτσι. Τώρα τελευταία κάνει ανακοινώσεις και προσέξτε καλά, διότι θα σας ανατινάξω στους Αμερικάνους. Έτσι ο Στάλιν βλέπουμε ότι αρχίζει και οργανώνει μια ομάδα από επιστήμονες διαφόρους και του στέλνει εκεί στο Σάροφ να πάρουν να μπορούν να μελετήσουν έτσι, να σχεδιάσουν μια ατομική βόμβα. Και έτσι τις μονές τις κάνουν στρατόπεδα πλέον. Скажем так, то помещение, где производили пытки над заключенными. Мене меса, кане, лейлатунта доматия, та келья, тис эклесиас, те кане саксено дохия, та кане халя. Пану се сагие страпезе, сядиезан, просто кане тин атомики бомба. До обеда она лечила больных, а после обеда. И като аптонао ихан кани филакес, я на борешу не флексмени, на ехуне мартирия. Тогда, когда человек уходил после обеда в зубоврачебный кабинет, обычно этот человек не возвращался. Оле симонес, метаферуде плеон, και γίνονται σαν τα σπίτια τους. Тот сказал простые слова, которые напоминают нам о нашей вере. То есть это является свидетельством догмата православной веры о том, что церковь стоит на крови мучеников, поскольку большинство в лагере были все-таки людьми верующими. Άγιες ψυχές, πρεσβεύσατε προς τον Θεό, Άγιοι του Θεού αφανείς, που για χάρη του Χριστού υποφέρατε τα μαρτύρια. Μπορούσανε γλυκές ψυχούλες να το σκάσουνε. Μπορούσανε να φύγουνε, να εξαφανιστούν. Σήμερα καίνε τα δάση. Προετοιμάζουνε τον ερχομό του Αντιχρίστου. Γιατί, για να μην μπορούνε να φύγουνε μέσα στα δάση, να χαθούν οι χριστιανοί, να μην τους βρίσκει ο Αντίχριστος. Και ακόμη, τα δάση που προσφέρουν το πολύτιμο οξυγόνο. Και είναι λοιπόν τα δάση, κάψαν την Πάρνηθα, κάψαν τον Ημιτό, κάψαν την Πεντέλη, για να μην υπάρχει τα πνευμόνια αυτά τα οποία... Και βλέπετε ότι το οξυγόνο το οποίο υπάρχει πάνω από την Αθήνα και σε ορισμένα καμένα, ισορροπεί. Δεν έχει μόνο αν φυσήξει κανένας βαρδάρης για να μπορέσει να μεταφέρει οξυγόνο να πάρουν. Για να μπορέσουν να πάθουν ασθένειες, να μπορέσουν να πεθαίνουν. Και έτσι να τους παίρνει έτοιμος ο διάβολος. Τέτοια έχθρα έχουν προς τον άνθρωπο. Αλλά γλυκές μου ψυχούλες, χριστιανοί ορθόδοξοι, ευλογημένοι, αγιασμένοι, στείτε και κρατείτε. Έχουμε συμμαχία ουράνιο. Θα νικήσουμε, θα πάμε μπροστά. Μερικά πραγματάκια μας χρειάζεται. Μπορούμε να αγαπάμε. Μάθε να αγαπάς. Αν μάθεις να αγαπάς, θα αισθανθείς την χάρη του Χριστού μέσα σου. Δεν αγαπάς, είναι κλεισμένη, είναι τα φόπετρα, δεν έχει ανοίξει, είναι πάγος μέσα. Δεν μπορεί ο Θεός της αγάπης να επικοινωνήσει μαζί σου τη στιγμή που δεν έχεις αγάπη. Γι' αυτό μάθε να αγαπάς. Θέλεις να δεις τη χαρά του Χριστού και τη χάρη. Θέλεις να δεις χαρίσματα μέσα σου και ιδιαίτερα τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Πνεύμα Σοφίας, τα 7 πνεύματα.